Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικήτα. Όντως, ο Κύβος ερήφθηκε. Το έκτο πακέτο κυρώσεων βρίσκεται ήδη ενώπιον των κρατών μελών, τα οποία θα έχουν τον τελικό λόγο για την έγκρισή του. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, υλοποίησε την πρόθεσή της, ακολουθώντας την αμερικανική παρένεση, και έθεσε στο επίκεντρο του έκτου πακέτου κυρώσεων την επιβολή εμπάρκου στο ρωσικό αργοπετρέλαιο εντός 6 μηνών και των προϊόντων διήλυσης μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 2022. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν παραδέχθηκε πάντως ότι η υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, καθώς, όπως είπε, κάποια κράτη-μέλη είναι ιδιαίτερα εξαρτημένα από το ρωσικό πετρέλαιο. Στο σημείο αυτό, εισηγούμε να δούμε ένα μέρος των δηλώσεων της Πρόεδρου της Κομισιόν και να επανέλθουμε για να δούμε ποια κράτη-μέλη έχουν επιφυλάξεις. Βεβαίως. And let's be clear, it will not be easy, because some member states are strongly dependent on Russian oil, but we simply have to do it. So today we will propose to ban all Russian oil from Europe. This will be a complete import ban on all Russian oil, seaborne and pipeline, crude and refined. Ποια κράτη έχουν επιφυλάξεις, Παύλο? Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται η Ουγγαρία και η Σλοβακία, που έχουν ήδη ζητήσει εξαιρέσεις. Τα παζάρια έχουν αρχίσει στις Βρυξέλλες, που προσφέρουν στις δύο χώρες παράταση ένα χρόνο μέχρι το τέλος του 2023. Αλλά η Σλοβακία ζητάει παράταση τρία χρόνια και η Ουγγαρία θέτει ως όρο να εξαιρεθεί από το εμπάρκο το ρωσικό αργό πετρέλαιο που διοχετεύεται μέσω αγωγών. Εξαίρεση φέρεται τώρα να ζητάει και η Τσεχία για 2 έως 3 χρόνια, ενώ επιφυλάξεις για την πρόταση της Κομισιόν ενδέχεται να εκδηλωθούν και από άλλα κράτη-μέλη, δεδομένου, Νικήτα, ότι το εμπάρκο στο ρωσικό πετρέλαιο ενδέχεται να συνδράμει στο ράλι τιμών και συνεπώς την περαιτέρω αύξηση και του πληθωρισμού. Σημειώνουμε ότι στο πλαίσιο των κυρώσεων που εισηγούνται οι Βρυξέλλες περιλαμβάνεται και η αποκοπή της Sberbank από το σύστημα SWIFT, όπως και τριών άλλων ρωσικών τραπεζών, ως επίσης η προσθήκη ονομάτων, οντοτήτων και φυσικών προσώπων στη λίστα των κυρώσεων. Όπως μάλιστα διέρευσε πριν από λίγο, στη λίστα κυρώσεων προτείνεται και το όνομα του Ρώσου Πατριάρχη Κυρίλ, του επικεφαλής δηλαδή της Ρωσικής Εκκλησίας, ο οποίος φέρεται να στηρίζει τον Πούτιν, κάτι που κατέγραψαν η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Παράλληλα, στο πλαίσιο του εισηγούμενου έκτου πακέτου κυρώσεων, δρομολογείται η απαγόρευση μετάδοσης στην Ευρώπη τριών ρωσικών μέσων ενημέρωσης που φέρεται να ελέγχονται από το καθεστώς του κ. Πούτιν, ενώ θα απαγορεύεται και σε λομπίστες να στηρίζουν και να προωθούν τα συμφέροντα ρωσικών εταιριών. Θα πρέπει πάντως να σημειώσουμε αυτό που προανέφερες, ότι η Gazprom Bank, η τράπεζα δηλαδή του ρωσικού κολοσσού φυσικού αερίου Gazprom, παραμένει στο απειρόβλητο των ευρωπαϊκών κυρώσεων. Και αυτό γιατί σε αυτήν καταλήγουν τα χρήματα που πληρώνουν τα κράτη-μέλη για το ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο βεβαίως δεν τολμά να μπλοκάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το γεγονός ότι αυτό είναι το μεγάλο ψάρι της υπόθεσης των κυρώσεων, σε αντίθεση με το ρωσικό πετρέλαιο που συγκριτικά είναι πολύ μικρότερο. Μάλιστα, κάποιες εταιρείες διάθεσης φυσικού αερίου, όπως η Uniper της Γερμανίας, αναζητούν ακόμη φόρμουλες οι οποίες θα τους επιτρέψουν να εμφανίζονται ευθυγραμμισμένες με τις κυρώσεις για καταβολή του κόστου σε ευρώ ή σε δολάρια. Μία από τις φόρμουλες που συζητείται και δείχνει ενδεχομένως και το εύρος των αλχημιών που επιχειρούνται πίσω από τις κλειστές πόρτες είναι η δημιουργία ενός λογαριασμού στον οποίο θα γίνονται αυτοματοποιημένες διαδικασίες για μετατροπή των ευρώ σε ρούβλια, ώστε να αρέουν στην τσέπη του κύριου Πούτιν, όπως ο ίδιος ζητάει και επιδιώκει, για να επιτρέψει την αντίστοιχη ροή φυσικού αερίου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.